Hello, είμαι η Φανή και σήμερα στο αφιέρωμα θα μιλήσουμε για την πρώτη γυναίκα που κατήγγειλε παρενόχληση στην εργασία της πριν αυτή υπάρχει ως ορολογία, ως νομοθεσία, ως κάτι που να μπορεί να δικαστεί. Πάμε intro. Ζώντας στην Ελλάδα το Me Too, το hashtag Me Too, αναρωτιέμαι πώς άρχισαν όλα αυτά, πότε άρχισαν όλα αυτά, τι γινότανε πριν αρχίσουν όλα αυτά. Πολλές ερωτήσεις, ναι. Ερωτήσεις που με οδήγησαν στο να φτάσω στην πρώτη γυναίκα η οποία τόλμησε να καταγγείλει παρενόχληση. Η οποία κατήγγειλε παρενόχληση όταν αυτή δεν υπήρχε στα δικαστήρια, δεν υπήρχε κανένας, δεν υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο που να όριζε όλο αυτό. Τι έκανε, τι κατάφερε αυτή η γυναίκα, ώστε σήμερα να μπορούν πολλές γυναίκες, αλλά και άντρες πλέον, να είναι εισάξιοι στον εργασιακό χώρο και όχι μόνο, και να υφίσταται ο όρος σεξουαλική παρενόχληση. Πρόκειται για τη Σάντρα Μπάντι. Η Σάντρα Μπάντι έδωσε μάχη στα δικαστήρια. Έδωσε μάχη και διεκδίκησε κάτι που πριν δεν υπήρχε. Και βέβαια δεν δικαιώθηκε με την πρώτη φορά. Σήμερα θα δούμε τη ζωή της και τον αγώνα της. Ας ξεκινήσουμε. Η Σάντρα γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου του 1934 στην Ουάσιγκτον. Ζούσε σε μία οικογένεια όπου ο πατέρας έφυγε, τους παράτησε όταν η ίδια ήταν παιδί. Μάλιστα στις συνεντεύξεις έχει πει πως πιθανότατα αυτός φταίει, ο ίδιος της ο πατέρας που είχε προβλήματα μετέπειτα σε σχέση της με το άλλο φίλο. Το 1952 αποφύτησε από το Armstrong Technical. Πήγε μετά 2 χρόνια σε Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, αλλά δεν αποφύτησε, δεν πήρε πτυχίο από εκεί. Μάλιστα στη δεκαετία του 1960 συμμετείχε σε διάφορα κινήματα πολιτικών δικαιωμάτων. Ήτανε φυσιολογικό εκείνα τα χρόνια αυτό για τους ανθρώπους που διεκδικούσαν δικαιώματα λόγω απλά ενός διαφορετικού χρώματος στην επιδερμίδα τους. Μάλιστα η ίδια άρχισε μία ομάδα για να τερματίσει το φυλετικό διαχωρισμό που υπάρχει στην εργασία. Παντρεύτηκε 5 φορές, μία ζωή γεμάτη, απέκτησε 5 παιδιά. Μάλιστα οι 2 σύζυγοί της ήταν βίαιοι απέναντί της. Την έστειλαν μέχρι και στο νοσοκομείο με διάσηση. Δυστυχώς η ζωή της επιφύλαξε και μία τραγωδία. Το ένα της το παιδί, το κοριτσάκι της, όταν ήταν 3 χρονών, ένα άλλο παιδί της άναψε με σπίρτο φωτιά στο φουστανάκι της και το έχασε το παιδί της. Έμεινε με 4 παιδιά. Κανένας όμως από τους πατεράδες δεν έδινε διατροφή για αυτά τα παιδιά. Πάλευε μόνη της να επιβιώσει σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία από ό,τι είναι σήμερα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η Σάντρα αναγκαζόταν να κάνει 2 δουλειές για να τα καταφέρει. Άλλωστε είχε 4 παιδιά, δεν είχε άλλη λύση. Η πρωινή της δουλειά ήταν υπάλληλος στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Η δεύτερη δουλειά της ήταν ταμείας σε Μανάβικο. Προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα. Κάποια στιγμή είδε πως δεν μπορεί και ζήτησε από το Υπουργείο που ήταν εργαζόμενη να γίνει κάτι για αυτήν, για την ίδια, να την αναβαθμίσει. Κάτι έπρεπε να γίνει. Δεν μπορούσε πια να επιβιώσει έτσι. Δεν μπορούσε να προσέχει ούτε τα 4 της παιδιά. Ο ανώτερός της στο Υπουργείο την ενημέρωσε πως δεν μπορεί να γίνει κάτι, καθώς δεν έχει κάποιο πτυχίο το οποίο αναλογεί για να της δώσει μια καλύτερη θέση ή κάποια αύξηση ή κάποιο επίδομα. Η Σάντρα πήρε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Πήρε την απόφαση να ψάξει άλλη δουλειά. Έβλεπε πως η ζωή της δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Έπρεπε να βρει τη λύση. Ήταν μόνη, με 4 παιδιά. Έτσι το 1970 αναγκάστηκε να απευθυνθεί στην πολιτεία, ως ανήπαντρη μητέρα με 4 παιδιά, να δει ποια εργασία μπορεί να διεκδικήσει, τι μπορεί να γίνει για την ίδια και τα παιδιά της. Πράγματι έγινε. Προσλήφθηκε σε ένα τμήμα της περιφέρειας της Κολούμπια και όλη η ζωή της σίγουρα θα ήταν καλύτερη. Ο μισθός της, ο ετήσιος μισθός της ήταν $10.500, δηλαδή λίγο παραπάνω από το διπλάσιο από ό,τι έπαιρνε από την πρωινή πρώην δουλειά της στο Υπουργείο. Έτσι άφησε τη δεύτερη δουλειά και μπόρεσε να έχει μια πιο ανθρώπινη ζωή ως μητέρα, εργαζόμενη και μόνη.
Στη δουλειά της ήταν πολύ καλή και έτσι βήμα-βήμα ανέβαινε και έπαιρνε προαγωγή. Έφτασε να είναι ειδικό στο να βρίσκει δουλειά-εργασία στους ανθρώπους που μόλις αποφυλακίζονται. Η Σάντρα ισχυρίστηκε πως συνολικά 4 επόπτες την παρενόχλησαν. 4 επόπτες δεν την άφηναν να κάνει τη δουλειά της και την οδήγησαν στην αρρώστια, στο άγχος, στα φάρμακα. Το 1974 ο πρώτος επόπτης, ο Άρθουρ Μπάρτερ, την παρενοχλούσε σεξουαλικά. Αρκετές φορές μάλιστα τη ζητούσε να πάει σπίτι του. Έφτασε σε σημείο βράδυ να της τηλεφωνήσει στο σπίτι της και να τη ζητήσει να πάει στο σπίτι του. Και βέβαια η Σάντρα έλεγε πάντα όχι. Ο νέος επόπτης, ο James Gurney, άρχισε και αυτός να την παρενοχλεί. Την αποκαλούσε ωραία μαμά και τη χτυπούσε έτσι στους γλουτούς. Την κάλεσε να πάνε μαζί διακοπές. Τη ζητούσε να κοιμηθεί μαζί του. Και μάλιστα έφτασε σε σημείο να της πει πως έχει στην τσέπη του αρκετά λεφτά και να την καλέσει να πάνε σε μοτέλ για σεξ. Η Σάντρα πάντα αρνούταν όλα αυτά και συνέχιζε να κάνει απλά τη δουλειά της. Δυστυχώς όμως παρατήρησε πως ενώ μέχρι τότε δεν υπήρχε κάποια άσχημη κριτική για την εργασία της, οι επόπτες άρχισαν να λένε πως χρονοτριβεί, δεν κάνει καλά τη δουλειά της, ενώ κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, δεν είχε αλλάξει κάτι στη Σάντρα. Μετέπειτα άρχισε να παρατηρεί πως οι συνάδελφοί της έπαιρναν προαγωγή ή έστω ήταν τα άτομα που κάποιος έκανε πρόταση για να πάρουν προαγωγή, ενώ η ίδια ποτέ. Και πήγε να μιλήσει στον ανώτερο. Ανώτερος ήταν ο προϊστάμενος Lawrence Swin. Η Σάντρα του μίλησε, του έκανε παράπονα σχετικά με τις προαγωγές και του εξήγησε τι συμβαίνει. Τότε ήταν που ο ίδιος της είπε: «Οποιοσδήποτε άντρας με σωστό μυαλό θα ήθελε να σε βιάσει». Απίστευτο. Απίστευτο αυτό που της είπε. Δεν το έβαλε κάτω όμως, ξαναπήγε και του είπε την αδικία που συμβαίνει. Τότε ήταν που ο ίδιος της το είπε ανοιχτά. Τη ρώτησε εάν έχει κάποια σχέση, εάν βγαίνει με κάποιον και αν όχι, της είπε πως τη θέλει στο κρεβάτι του. Μία συνάδελφός της, την οποία μιλούσε η Σάντρα, της είπε να κρατάει ημερολόγιο. Της πρότεινε να κρατάει ημερολόγιο για αυτό που συμβαίνει, για όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή της. Έτσι έκανε η Σάντρα. Άρχισε να κρατάει ημερολόγιο. Μέσα σε όλα αυτά όμως η Σάντρα υπέφερε. Άρχισε να έχει αϊπνίες, να χάνει βάρος. Έφτασε σε σημείο να θέλει να αυτοκτονήσει. Επισκέφτηκε ψυχίατρο. Αυτός της έδωσε κάποια φάρμακα για το άγχος και την κατάθλιψη. Μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, κάποια χρόνια πριν, την παρενοχλούσε και ένας συνάδελφός της. Ο συνάδελφός της λεγόταν Delbert Jackson και έχει σημασία το όνομά του. Γιατί μερικά χρόνια μετά έγινε ο διευθυντής της. Η Σάντρα ήταν σε απόγνωση, πήγε ακόμη και σε αυτόν και ζήτησε βοήθεια. Ζήτησε να γίνει κάτι για την περίπτωσή της. Δεν άντυχε άλλο αυτές τις παρενοχλήσεις. Τότε ούτε αυτός, ούτε το διοικητικό συμβούλιο αναγνώρισαν κάτι ως λάθος στη συμπεριφορά αυτών των αντρών απέναντι στη Σάντρα. Η ίδια έκανε άτυπη καταγγελία και μετά κανονική καταγγελία, αλλά δεν έγινε τίποτα. Όταν το είδε αυτό η Σάντρα, πως δεν γίνεται τίποτα με την περίπτωσή της, αποφάσισε να κάνει μια κίνηση που καμία γυναίκα δεν είχε κάνει μέχρι τότε. Απευθύνθηκε σε δικηγόρο. Και ο δικηγόρος, ο Ρόμπερτ Άλντερ, ενώ δεν είχε ποτέ ξανά κατηγορηθεί κάποιος άντρας για τέτοιου είδους παρενόχληση, ούτε καν η Σάντρα είχε χρήματα για την αμοιβή του, αυτός είπε ναι και ανέλαβε την υπόθεση. Ήταν πλέον επίσημο. Το 1977 η Σάντρα κατέθεσε αγωγή εναντίον του Τζάκσον για όλα αυτά που έκανε ότι δεν έβλεπε. Αρχικά το δικαστήριο έβγαλε απόφαση. Η απόφαση δυστυχώς ήταν αρνητική. Δεν βρήκαν κάτι για το οποίο να έχουν μία ποινή στο Τζάκσον. Συνέχισε όμως. Δεν σταμάτησε εκεί. Έκανε έφεση. Και η ιστορία άνοιξε μία νέα σελίδα στα δικαστικά δρόμενα. Γίνεται η πρώτη ομοσπονδιακή δικαστική έφεση, στην οποία το αποτέλεσμα κρίνει πως η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της εργασίας ήταν διάκριση στην εργασία και αποτελούσε παραβίαση ενός νόμου. Ποιου? Του νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων του 1964. Και έτσι άνοιξε μία νέα σελίδα της ιστορίας. Η γυναίκα αυτή μόνη κατάφερε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία. Κάτι που άνοιξε δρόμο για πολλές γυναίκες και πλέον για άντρες να λένε «Me too». Γνωρίζετε αυτή την ιστορία.
Εσείς θα τολμούσετε να κάνετε ό,τι αυτή η γυναίκα και ειδικά εκείνα τα χρόνια το έχετε σκεφτεί? Έχετε σκεφτεί τι δρόμο άνοιξε αυτή η γυναίκα, τι τόλμησε να κάνει εκείνη και όλα στην εποχή? Να θυμάστε βέβαια πως μια καταγγελία δεν αρκεί. Είδατε, η γυναίκα αυτή προχώρησε σε αγωγή. Μήνυση, αγωγή, ό,τι χρειάζεται. Δεν αρκεί μια καταγγελία για να αλλάξει ούτε η Ελλάδα, ούτε ο κόσμος αυτός. Προσωπικά συγχαίρω κάθε άνθρωπο που έχει το θάρρος ακόμη και μετά από χρόνια να κάνει κάτι, να πει Me Too, να μιλήσει και να πει τι του συνέβη στο παρελθόν, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Να τολμήσετε, να συγκεντρωθείτε όλοι μαζί και πιστέψτε με, όλοι μαζί με μία πρόταση ίσως φέρετε και εσείς την αλλαγή στην Ελλάδα. Ίσως αλλάξει αυτή η νομοθεσία που δεν σας επιτρέπει πλέον να κάνετε μήνυση ή αγωγή και μένετε απλά στην καταγγελία. Σκεφτείτε το. Εσείς τι προτείνετε για αυτό το Me Too που συμβαίνει στην Ελλάδα? Γνωρίζετε την υπόθεση της Σάντρα? Γνωρίζετε πώς άρχισαν όλα αυτά να συμβαίνουν? Σεξουαλική παρενόχληση στον επαγγελματικό τομέα υφίσταται πια και στην Ελλάδα? Πώς έγινε όλο αυτό? Γνωρίζατε? Κι όμως η Σάντρα τόλμησε. Εύχομαι μία μέρα όλοι να τολμάμε γρήγορα και να πράττουμε γρήγορα όπως έκανε και η Σάντρα. Να είμαστε δυνατοί. Ποτέ δεν είναι αργά βέβαια, αλλά για το νομοθετικό πλαίσιο δυστυχώς για πολλές περιπτώσεις είναι αργά. Αυτά από μένα σήμερα. Εύχομαι να έρθει η τροποποίηση του νόμου για αυτές τις περιπτώσεις, να τη διεκδικήσουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν. Αυτά από μένα σήμερα, όπως είπα. Αν σας άρεσε το βίντεο θα χαρώ να δω το like σας. Επίσης, αν δεν είστε εγγεγραμμένοι σε αυτό το κανάλι, θα χαρώ να δω την εγγραφούλα σας και γιατί όχι, ίσως και το καμπανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε, να μιλάτε, ακόμη και αν είναι να πείτε Me Too. Τα λέμε! Every single day.